Λοιπόν, κύριε Διονυσίου, θα αρχίσουμε από εσάς για το πώς βλέπετε τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση και τα οποία περιλαμβάνουν βέβαια τα σχολεία μέσης της Λευκωσίας. Εντάξει, αναμφίβολα μετά από την ανακοίνωση την χθεσινή για το κλείσιμο των σχολείων της Λευκωσίας πλην ενός και αναφέρουμε σε αυτό το γυμνάσιο Λυκείων Σολέας, δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναστάτωση στους γονείς και στους μαθητές των υπόλοιπων επαρχιών για το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών από την επαρχία Λευκωσίας μεταφέρεται καθημερινά προς τα υπόλοιπα σχολεία, αλλά και με το γεγονός ότι κάποιοι έχουν συνδεθεί είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο με το επιβεβαιωμένο κρούσμα με τον γιατρό. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Χριστοφή. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί με τον φίλο τον Χαράλαμπο. Όμως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι περιστατικό με θετικό δείγμα είχαμε και στη Λέμεσο. Υπάρχει η αναστάτωση ιδιαίτερα στην πόλη της Λεμεσού και σε συγκεκριμένα σχολεία, γιατί όντως υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν σχέση και με το θετικό περιστατικό της Λευκωσίας, αλλά και με το θετικό της Λεμεσού. Υπάρχει αναστάτωση στα σχολεία, αρκετοί γονείς υπήρχαν γονείς που είχαν έρθει σε επαφή, δηλαδή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Λεμεσό. Κοιτάξτε, συγκεκριμένα γιατί σχολεία... Το σενάριο ναι, για τη Λευκωσία αυτό είναι και λήφθηκε η απόφαση. Με το ακριβώς ίδιο σενάριο υπάρχουν και στη Λέμεσο. Και είχατε ενημερώσει τις αρχές, αλλά δεν εισακουστήκατε. Είχαν ενημερωθεί οι αρχές, δεν ξέρω τον χρόνο που είχαν ενημερωθεί. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ακριβώς ό,τι έγινε στη Λευκωσία και με απόφαση μας χθες αργά το απόγευμα, λέμε ότι είναι ημίμετρα και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία σε πανκύπρια βάση προληπτικά, για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον δύσκολο ιό. Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Μαρκάτσι τώρα, από το Υπουργείο Παιδείας, που είναι και ο υπεύθυνος για την ασφάλεια. Κύριε Μαρκάτσι, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εδώ ακούσατε τώρα, πριν από λίγο μας είπαν ότι υπήρχαν γονείς που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και στη Λεμεσό. Μάλιστα. Το γνωρίζατε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, σίγουρα αυτοί που πρέπει να το γνωρίζουν, το γνωρίζουν. Το Υπουργείο Υγείας στηρίζεται το όλο θέμα. Και με βάση τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή, η απόφαση αφορά τη Λευκωσία και όχι μάλιστα τις απομακρυσμένες περιοχές. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει λίγο ο πανικός, να σταματήσουμε να νομίζουμε ότι θα είναι προς το συμφέρον μας και προς το καλό μας να βάλουμε ολόκληρη την Κύπρο σε καραντίνα, γιατί εάν ακούσουμε τις απόψεις των συμπολιτών μας έτσι όπως εκφράζονται ανέξοδα, στο τέλος αυτό θα πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ειδικούς. Πρέπει να εμπιστευτούμε λοιπόν αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα, το ίδιο κάνουμε και εμείς ως Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό το θέμα, και τηρούμε κατά γράμμα τις οδηγίες που λαμβάνουμε. Εάν ξεκινήσει ο καθένας να λέει τα δικά του και πρέπει έτσι και πρέπει αλλιώς, στο τέλος θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, ωστόσο, μας είπαν ότι στα σχολεία δεν είναι πλήρη με αντισηπτικά. Είχατε στείλει κάποια εγκύκλιο, είχαμε ξαναμιλήσει. Έχουμε στείλει εγκύκλιο στα σχολεία. Όμως δεν υπάρχουν στείλει... διαθέσιμα, λέει, και δεν έχουν όλοι αντισηπτικά. Αλλά, το καθάρισμα στις τουαλέτες είναι ένα ζήτημα. Κοιτάξτε, εάν δεν υπάρχουν αντισηπτικά και αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά, γιατί δεν είναι μόνο τα αντισηπτικά, ναι, τότε θα πρέπει τα σχολεία να ενημερώσουν το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί εμείς δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή γραπτός ότι δεν υπάρχει στο Α σχολείο κάτι. Μάλιστα. Σας ικανοποιούν οι απαντήσεις? Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν όμως. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αγοράσουμε. Δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος πρώτον. Το θέμα είναι αν έχει διαθεσιμότητα τώρα, κύριε Μαρκάτσι. Εδώ έχουν αδειάσει τα ράφια, λες και πάμε για πόλεμο, συμπεριφέρονται κάποιοι. Να σας πω κάτι. Είχα στείλει εγκύκλιο στα σχολεία μας εδώ για αρκετές μέρες. Πριν ακόμα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, οι υπόλοιποι. Ναι, ισχύει. Θυμάμαι, το είχατε πει. Μάλιστα. Είχαμε βγει και εδώ. Σας ικανοποιεί η απάντηση? Έπρεπε να τα έχουμε. Ναι.
Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε. Σας ικανοποιούν οι απαντήσεις, κύριε Διονυσίου, από εσάς πρώτα. Παρακαλώ. Σας ικανοποιεί η απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι ήδη στα σχολεία έπρεπε να υπήρχαν ποσότητες ειδικά με αντισηπτικά υγρά, όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά γενικά για διάφορες ιώσεις. Το θέμα όμως ότι αυτή τη στιγμή με την εξάπλωση του ιού πρέπει το Υπουργείο να μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρχουν επαρκές ποσότητες, γιατί μιλώντας με αρκετές σχολικές εφορίες, έχουν προμηθεύσει τα σχολεία με σαπούνια και με αντισηπτικά υγρά, αλλά φοβούμαστε ότι οι ποσότητες, αν θα διαρκέσει το θέμα με την εξάπλωση, μπορεί να βρεθούμε χωρίς αποθέματα. Εκτεθειμένοι, μάλιστα. Κύριε Χριστοφή. Λοιπόν, εγώ έχω άλλη άποψη για το συγκεκριμένο. Δηλαδή? Με τον κύριο Ελία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για το συγκεκριμένο θέμα. Όντως έχει σταλεί εγκύκλιος στις σχολικές εφορίες για να προμηθεύσουν τα σχολεία. Δυστυχώς όμως, πάρα πολλές σχολικές εφορίες δεν το έχουν πράξει και αυτές που το έχουν πράξει είναι σε πολύ μικρές ποσότητες. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε να είχαμε ήδη ενεργοποιήσει. Αν είναι το οικονομικό κομμάτι, αυτό είναι πολύ πολύ δυσάρεστο. Αν είναι η εξέβρεση του λόγου ότι έχουν έλλειψη, μπορώ να το κατανοήσω. Όμως, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί σύνδεσμοι γονέων έχουν αποφασίσει και έχουν αγοράσει για τα σχολεία τους αντισηπτικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προστατέψει τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μαρκάτζη? Εγώ λέω ότι έπρεπε μέχρι τώρα να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Δεν είναι αργά, ας είναι και τώρα, γιατί εντάξει το αντισηπτικό βοηθά, αλλά και το σαπούνι, έχουμε δώσει οδηγίες πώς να χρησιμοποιείται, πόσα δευτερόλεπτα και κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Δεν είναι αργά, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία να μην έχουμε αυτή τη στιγμή αυτά που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Για όνομα του Θεού, να βάζουμε μπροστά το οικονομικό για αυτό το θέμα. Ξεκάθαρο, σας ευχαριστώ πρέπει πολύ. Πρέπει να κινηθούμε όλοι, να σοβαρευτούμε για να κάνουμε αυτά που πρέπει. Κύριος Χριστοφή, νομίζω κάτι πήγε να πει. Ναι, αν μου επιτρέπετε, θέλω ακόμα κάτι να πω. Ναι. Έχουμε κλείσει τα σχολεία της Λευκωσίας. Ναι. Μέσα στα σχολεία της Λευκωσίας υπήρχε και το προσωπικό, το βοηθητικό, οι καθαρίστρες κλπ. Οι οποίες αυτές τις μέρες έχουν φύγει μαζί με τα σχολεία. Που είναι κλειστά τα σχολεία. Τι θα γίνει, θα επιστρέψουμε πίσω τη Δευτέρα ή όποια μέρα αποφασίσουν να επιστρέψουμε χωρίς να αυτά τα σχολεία να απολυμανθούν, να καθαριστούν ή οτιδήποτε. Οι ειδικοί λένε θα απολυμανθούν, ότι... μας είπαν. Κύριε Μαρκάτζη, δεν θα απολυμανθούν. Κοιτάξτε, Παρασκευή είναι οι καθαρίστρες θα πάνε στα σχολεία. Ναι. Άρα έχουμε προνοήσει και γι' αυτό και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Θα απολυμανθούν τα σχολεία, ξαναρωτώ. Μάλιστα, τα σχολεία είναι κλειστά τώρα, αλλά την Παρασκευή οι καθαρίστρες θα είναι στο σχολείο για να κάνουν αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Συγγνώμη, και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να μπούμε στο στούντιο, νομίζω πρέπει να δούμε σιγά σιγά ποιες είναι...